Τα ίδια στοιχεία δείχνουν επίσης ότι η διασπορά αυτή αφορά νεότερες ηλικίες. Και γνωρίζουμε επίσης ότι οι νέοι, αυτοί οι άνθρωποι, το επόμενο διάστημα θα επιστρέψουν από τις διακοπές τους, θα επιστρέψουν στους μόνιμους τόπους κατοικίες τους, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Η κυβέρνηση, όπως έκανε από την αρχή αυτής της κρίσης, λαμβάνει τα μέτρα που κρίνονται απαραίτητα, ύστερα από τις εισηγήσεις των ειδικών, προκειμένου να προστατευτεί η δημόσια υγεία. Αλλά τίποτε, κανένα μέτρο, ούτε η δράση των ελεκτικών αρχών, ούτε τα πρόστιμα μπορούν να αντικαταστήσουν την ατομική ευθύνη. Το έχουμε πει ξανά. Δεν γίνεται σε κάθε μέρος της χώρας, δίπλα σε καθέναν, να βρίσκεται ένας αστυνομικός. Άλλωστε, ακριβώς ο συνδυασμός των μέτρων της πολιτείας και της ατομικής ευθύνης των πολιτών ήταν που έκανε τη χώρα μας παράδειγμα σε όλο τον κόσμο στην πρώτη φάση. Σήμερα που σε ολόκληρο τον κόσμο εκδηλώνεται η δεύτερη φάση της πανδημίας, χρειάζεται να δείξουμε την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την ευθύνη των νέων ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναλυφθεί από τους ίδιους η ευθύνη να προστατέψουν όχι μόνο τους εαυτούς τους, αλλά κυρίως τους αγαπημένους τους, τους γονείς τους, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Προκειμένου να περιοριστεί η διαφαινόμενη διασπορά της πανδημίας, αποφασίστηκαν και ανακοινώνονται τα εξής μέτρα. Πρώτον, στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές θεσπίζεται ως τις 24 Αυγούστου όριο 50 ατόμων για όλες τις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις και συναθρήσεις, εκτός από αυτές τις οποίες εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες, όπως για παράδειγμα στα εστιατόρια, τα θέατρα, στα σινεμά. Δεύτερον, απαγόρευση λειτουργίας χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί και στην περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένων όλων των νησιών του Αργοσαρονικού και στα Κύθυρα έως τις 24 Αυγούστου. Άρα, στις επιδημιολογικά επιβαρημένες περιοχές, στις οποίες ισχύει τόσο ο περιορισμός των 50 ατόμων στις δημόσιες και κοινωνικές εκδηλώσεις, όσο και απαγόρευση λειτουργίας των χώρων εστίασης και διασκέδασης από τα μεσάνυχτα ως 7 το πρωί, ανήκουν η περιφέρεια Κρήτης, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και η περιφέρεια Αττικής, οι περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και οι δήμοι Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κο. Τρίτον, εφαρμόζουμε ειδικά μέτρα σε Πάρο και Αντίπαρο από αύριο το πρωί στις 6 έως και τις 24 Αυγούστου. Ήτι, αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης, απαγόρευση κάθε είδους συνάθρησης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο. Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι ως 4 άτομα, εκτός αν πρόκειται για συγγενείς πρώτου βαθμού, όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα. Υποχρεωτική χρήση μάσκας παντού, τόσο σε εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους, ενώ ισχύουν και οι περιορισμοί των επιδημιολογικά επιβαρημένων περιοχών. Τέταρτον, παράταση έως τις 24 Αυγούστου των επιπρόσθετων μέτρων που ισχύουν στον πόρο, με μόνη διαφορά ότι το κλείσιμο των καταστημάτων μεταφέρεται τα μεσάνυχτα, δηλαδή στις 12, αντί για τις 11 που ίσχυε ως σήμερα. Οι πρώτες ενδείξεις, ναι μεν δείχνουν μικρή βελτίωση επιδημιολογικής κατάστασης στον πόρο, επειδή όμως χρειάζονται 2 εβδομάδες για να είμαστε σίγουροι για την αποτελεσματικότητα των μέτρων, γι' αυτό και αποφασίστηκε η παράτασή τους. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστούμε ιδιαίτερα τους κατοίκους του πόρου για τη συνεργασία τους, για την υπομονή, αλλά και την επιμονή τους. Αν συνεχίσουμε να είμαστε το ίδιο συνεπείς στην τήρηση των μέτρων, το όμορφο νησί του Πόρου θα επανέλθει πολύ γρήγορα στην κανονικότητά του. Πέμπτο μέτρο. Υποχρεωτική χρήση μάσκας σε χώρους υψηλού συγχρονισμού, εντός στρατοπέδων και σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών. Έκτο μέτρο. Όλοι όσοι επιστρέφουν από άδειες στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και αυτοί που εργάζονται σε χώρους υψηλού συγχρονισμού, π.χ. εντός στρατοπέδων, σε δομές κοινωνικής αλληλεγγύης και χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, πρέπει να υποβάλλονται σε προληπτικό εργαστηριακό έλεγχο για το νέο κορονοϊό με ευθύνη των εργοδοτών ή των προϊσταμένων τους. Τέλος, έβδομο μέτρο, τα μέλη των ομάδων αυξημένου κινδύνου για σοβαρή νόσο από τον κορονοϊό που εργάζονται στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, στο εξής θα εργάζονται με τηλεργασία ή back office κατά την επιλογή του εργαζομένου και έως στις 31 Αυγούστου. Επιπρόσθετα, υπάρχει αυστηρότατη σύσταση για γενικευμένη χρήση μάσκας
για μια εβδομάδα σε όλους τους χώρους, από όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από διακοπές σε περιοχές με επιβαρημένη επιδημιολογική εικόνα. Ιδιαίτερη προσοχή και έμφαση στα ατομικά μέτρα υγιεινής συστήνεται κατά και μετά το κύμα επιστροφής από τις διακοπές, ιδιαίτερα σε μέσα μαζικής μεταφοράς όπως πλοία. Θα υπάρξει μεγάλη κινητοποίηση του λιμενικού για την τήρηση των μέτρων και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι υπάρχει ισχυρή σύσταση για χρήση μάσκας σε όλους τους κλειστούς χώρους και υποχρέωση χρήσης μάσκας σε υπαίθριες συναθρήσεις όπου δεν μπορούν να τηρούνται οι ενδεικνυόμενες αποστάσεις. Επιπροσθέτως, θα ήθελα να επισημάνω και να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι αύριο είναι μια από τις πιο σημαντικές μέρες για την Εκκλησία μας. Η κοίμηση Θεοτόκου γιορτάζεται από όλους εμάς τους Ορθόδοξους Χριστιανούς σε κάθε άκρη της χώρας. Φέτος και αυτή η μέρα θα είναι διαφορετική. Θα τη γιορτάσουμε όπως επιβάλλουν οι συνθήκες, τηρώντας όλους τους υγειονομικούς κανόνες που συνιστούν οι ειδικοί, όπως ακριβώς τόνισε και ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε πρόσφατη δήλωσή του. Γιορτάσαμε σε ακόμη πιο δύσκολες συνθήκες, σε συνθήκες πλήρους lockdown, τη Μεγάλη Εβδομάδα και το Πάσχα, και δείξαμε μεγάλη αυτοπιθαρχία με τεράστια συμβολή της ηγεσίας της Εκκλησίας. Το ίδιο καλούμαστε να κάνουμε και τώρα, τηρώντας πλήρως τους κανόνες που συνιστούν ειδικοί για τους ναούς μας, τηρώντας τον αριθμό, τις αποστάσεις και φορώντας τις μάσκες προστασίας. Υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας προστασίας συστήνεται για κάθε χώρο που αναμένεται υψηλός συγχρονισμός ενώπιον των τελετών και εορτασμών του 15 Αυγούστου. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι ισχύει ο περιορισμός του ενός ατόμου ανά 5 τετραγωνικά με ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρο εντός των ναών, ενώ ο μέγιστος αριθμός ατόμων για ναούς 500 τετραγωνικών και άνω είναι τα 100 άτομα. Προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι πολίτες για τα ισχύοντα μέτρα, θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό μήνυμα πανελλαδικά από το 112 τα επόμενα 24 ώρα, καθώς και στοχευμένα μηνύματα στις περιοχές που δείχνουν να έχουν μεγαλύτερα επιδημιολογικά φορτία σε σχέση με άλλες και θα ισχύσουν ειδικότερα μέτρα. Κλείνοντας, νιώθω την ανάγκη να απευθυνθώ ξανά στους νέους. Όχι σαν μέλος της κυβέρνησης, όχι σαν κάποιος που βρίσκεται μαζί με χιλιάδες άλλους στην πρώτη γραμμή στην αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά κυρίως σαν πατέρας. Δεν είστε άτρωτοι. Ούτε εσείς, ούτε οι φίλοι σας, αλλά κυρίως δεν είναι άτρωτοι και κινδυνεύουν οι γονείς και οι παππούδες σας. Είστε σε μια ηλικία ξεχωριστή που όλοι περάσαμε και η οποία χαρακτηρίζεται από την ανεμελιά. Είναι λογικό να θέλετε να ζείτε κάθε μέρα, έντονα και μοναδικά. Κάντε το, αλλά κάντε το με προσοχή. Για να μην θέσετε σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου που γνωρίζετε. Για να μην είστε άθελά σας υπεύθυνοι για το επόμενο κρούσμα. Κυρίως, επιστρέφοντας από τις διακοπές σας, πρέπει να είστε διπλά προσεκτικοί. Γι' αυτό για τουλάχιστον μια εβδομάδα φοράμε μάσκες παντού. Τηρούμε τις αποστάσεις και μένουμε μακριά από άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Κάντε τη διαφορά. Τηρήστε τα μέτρα. Για να σταματήσει εδώ η διασπορά του ιού. Για να αποφύγουμε ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας. Αγαπητοί μου συμπολίτες, τα επόμενα 24 ώρα, οι επόμενες ημέρες θα είναι κρίσιμες. Θα είναι και εκείνες που θα κρίνουν την πορεία και έκβαση των πραγμάτων σε αυτή τη φάση της εξέλιξης πανδημίας, της μάχης μας με τον αόρατο εχθρό. Και το μήνυμα, το ζητούμενο, ο στόχος είναι ένας, να παραμείνουμε υγιείς και να μην χρειαστεί να πάρουμε μέτρα τα οποία θα είναι ολέθρια για την οικονομία μας, για τις επιχειρήσεις μας, τις οικογένειές μας, την πατρίδα μας. Ας είναι ξεκάθαρο, αν ο καθένας ή η καθεμία από εμάς, από σήμερα και για τις επόμενες ημέρες, φοράει τη μάσκα του και κρατάει τις αποστάσεις, αν όσοι ειδικά επιστρέψουν από τις διακοπές μείνουν μακριά από τους ανθρώπους που μπορεί να κινδυνεύσουν, τηρώντας προστατευτικά μέτρα, αν ο καθένας μας αποφύγει συγχρονισμούς και χαλαρώσει, ξεκουραστεί, διασκεδάσει, τηρώντας προστατευτικά μέτρα, τότε και μόνο τότε θα έχουμε κερδίσει και αυτή τη μάχη. Χρόνια πολλά, καλή Παναγία.